Αλέξης Μητρόπουλος. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτριες. Εισαγάγατε άριστα το θέμα με την τρίτη μνημονιακή ρύθμιση, το νόμο του 2015. Πάγωσαν οι αυξήσεις στις συντάξεις μέχρι το 2021 και αργότερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πάγωσε, απαγόρευσε κάθε αύξηση στις συντάξεις μέχρι Δεκέμβριο 2022. Αυτό ζούμε τώρα. Ναι. Δηλαδή όλες οι συντάξεις δεν μπορούσαν με νόμο που είχε ψηφιστεί το 2015, δεν μπορούσαν να αυξηθούν, απαγορευόταν η αύξησή τους μέχρι τέλη του 2022. Από 1η-1η-23 λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, ο νόμος που απαγόρευε την αύξηση των συντάξεων μέχρι τέλη του 2022 σταματάει, σε παγώνουν όπως λέμε, φράση και του ιδίου Πρωθυπουργού αλλά και του προχθεσινή του κυρίου Σταϊκούρα, με συνέπεια. Όλες οι συντάξεις, όλες ανεξαιρέτως οι συντάξεις, μετά την 1η-1η-23 να αναμένουν και οι συνταξιούχοι να αναμένουν αύξηση, λέει ο νόμος, μέχρι το ύψος του ετήσιου πληθωρισμού του προηγούμενου έτους. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, επειδή ο μαθηματικός τύπος βγαίνει από την ανάπτυξη και από τον πληθωρισμό, αλλά λέει ότι μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ύψος του ετήσιου πληθωρισμού και φαίνεται ότι ο πληθωρισμός του 2022 θα πάει σε ένα μέσο 5-6%, αυτό σημαίνει ότι οι συντάξεις από 1η-1η-23, κυρία Δουβγεράκη, όλες θα αυξηθούν από 1η-1η-23 σύμφωνα με απόφαση και με νόμο που ισχύει και ξεπαγώνει, όπως δήλωσαν και σημαντικοί κυβερνητικοί παράγοντες. Αυτό αφορά ακόμα και εκείνους οι οποίοι έχουν προσφύγει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στη δικαιοσύνη, διεκδικώντας αναδρομικά ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να πείτε, κυρία Μητρόπουλε, τους αφορά. Αυτό είναι άσχετο και ξεχωριστό. Ό,τι θα δώσει το δικαστήριο, και μέχρι τώρα έχει δώσει δύο φορές αναδρομικών το δικαστήριο, το Συμβούλιο Επικρατείας, με αποφάσεις που και προσωπικά χειρίστηκα, αυτά τα αναδρομικά είναι άλλα. Όλοι οι συνταξιούχοι είτε πήραν, είτε δεν πάρουν, είτε δεν πήραν, είτε θα πάρουν, είτε δεν θα πάρουν από τα δικαστήρια, από το νομοθετικό ξεπάγωμα, θα πάρουν την οριζόντια αύξηση που θα δώσει η κυβέρνηση και υποχρεούται να δώσει από 1η-1η-23 επί κυρίων και επί κουρικών συντάξεων. Τόσο ξεκάθαρα το λέει ο νόμος, κυρία Δουλγεράκη. Άρα λοιπόν, ένα 5-6%, εκεί προβλέπει η δική μας επιστημονική ομάδα ΕΝΙΠΕΚ, που προείσταμε, φαίνεται ότι θα κυμανθεί ο ετήσιος μέσος πληθωρισμός του 2022. Η κυβέρνηση πρέπει σε λίγο καιρό, σε 2-3 μήνες, να προκαλέσει νόμο, να φέρει νόμο που να λέει τόσο θα δώσω σε όλους τους συνταξιούχους από 1η-1η-23. Επαναλαμβάνω, αναμένουμε και αποφάσεις, όπως ξέρετε, για τα δώρα του 11μήνου ή για τη μόνιμη επαναφορά των δώρων. Δίκασα μια υπόθεση 4 Τετάρτου του 2022, προσδοκώ τη μόνιμη επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, αλλά αυτό, κυρία Δουλγεράκη, είναι θέμα δικαστικής απόφασης, αν το ανώτατο ακυρωτικό αποφασίσει αυτό που σχολιάζουμε. Αλλά η οριζόντια αύξηση με ενιαίο ποσοστό όλων των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, σε 7 μήνες είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου, κυρία Δουλγεράκη. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι είναι και προάγγελος μελλοντικά για το τι θα γίνει με τις συντάξεις, όπως εσείς γνωρίζετε, εκτιμάτε, κυρία Μητρόπουλε, ότι δηλαδή μετά αυτό το 5-6% ενδεχόμενα να πάμε και λίγο παραπάνω. Η νομοθετική πρόβλεψη λέει ετήσια αύξηση. Κάθε έτος θα αυξάνονται οι συντάξεις από 1η-1η-23 ίσο με τον πληθωρισμό. Θυμίζω στους αξιότιμους ακροατές ότι προ-ουκρανικής κρίσης και προ-ενεργειακής καταιγίδας ο πληθωρισμός έτρεχε με μισή μονάδα ή 1%. Άρα λοιπόν, εάν ο πληθωρισμός, το αναδιατυπώνω, τα επόμενα χρόνια η αύξηση, η ετήσια αύξηση όλων των συντάξεων θα ακολουθεί
την αύξηση του πληθωρισμού. Μα ούτως ή άλλως απαντήσατε. Καθέτος θα είναι αυτή ανάλογα με το ύψος του πληθωρισμού. Είναι σαν μια αυτόματη, είναι σαν μια αυτόματη αναπροσαρμογή συντάξεων. Θα ενθυμούνται οι παλιότεροι ακροατές μας που ίσχυσε το 82-83. Ήμουνα και τότε στην νομοθετική ομάδα της πρώτης κυβέρνησης Ανδρέα Πανδρέου που φέραμε την αυτόματη, την αριθμική αναπροσαρμογή μισθών και συντάξεων που έλεγε ότι κατέτος οι μισθοί και οι συντάξεις αυξάνονται ίσα με τον πληθωρισμό. Καλά. Θετικά μπορεί να το δει κάποιος. Και λέω ότι θετικά είναι όλα αυτά τα νέα τα οποία ακούγονται. Αλλά από την άλλη, τα 40 ή τα 45 ευρώ ή τα 5 ευρώ, όταν εγώ έβλεπα στην ΕΝΙΠΕΚ και διάβαζα όπως γράφεται με επικαλούμενο στα στοιχεία του συστήματος Ήλιος, κύριε Μητρόπουλε, ότι υπάρχουν πραγματικά εκατομμύρια συνταξιούχοι, χιλιάδες συνταξιούχοι, οι οποίοι παίρνουν τα πιο μικρά ποσοστά ή την πιο μικρή σύνταξη που μπορεί να υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, άσχετα με το τι λένε. Είναι, το λέτε σωστά. Είναι τα αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας στοιχεία προχθεσινά. Αφορούν τον προηγούμενο μήνα. Αφορούν το μήνα Απρίλιο. Που λέει ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι είναι οι φτωχότεροι σε όλη την Ευρωζώνη. Οι Έλληνες συνταξιούχοι είναι οι γεωρότεροι σε όλη την Ευρώπη, στις 47 χώρες της Ευρώπης, τώρα φύγαμε από την Ευρωζώνη, είναι οι γυραιότεροι, γιατί το 92,5% των Ελλήνων συνταξιούχων, το 92,5% δεν έχει άλλη χώρα τόσο γυρασμένους συνταξιούχους όσο η Ελλάδα, το 92,5% του συνόλου των συνταξιούχων είναι άνω των 60 ετών, το 8 παρακάτι είναι ορφανά και χείρες, κάτω των 60, και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν τα μεγαλύτερα από 1η-1η-22 τα μεγαλύτερα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης σε όλη την Ευρώπη των 47 χωρών. Δηλαδή έχουμε αυτές τις θλιβερές πρωτιές. Έχουμε τις μικρότερες συντάξεις στην Ευρωζώνη, έχουμε τους πιο γερασμένους συνταξιούχους σε όλη την Ευρώπη, εδώ μετράμε Ευρωζώνη, μη Ευρωζώνη κλπ. Και έχουμε και τα μεγαλύτερα όρια ηλικίας. Έτσι τα κατάφεραν η πολιτική μας και κυρίως οι δανειστές. Κύριε Μητρόπουλε, να ρωτήσω κάτι τελευταίο σας παρακαλώ, γιατί σε αυτά τα οποία δήλωνε σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό των Αθηνών ο κύριος Χατζηδάκης, είπε σε ότι έχει να κάνει επίσης και με τις εκκρεμείς συντάξεις, ότι ξέρετε, εμείς δεν ξέρω αν έχετε εσείς με η εικόνα ή με η ΕΝΙΠΕΚ με τι γίνεται, ότι ξέρετε έχουμε φύγει από τις παλιές εκκρεμότητες, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα, το έχουμε κουβεντιάσει κατά κόρον εμείς οι δύο. 2006, 2017, 2018 έχουν τελειώσει όλες οι εκκρεμότητες, κλείνουν αυτή την περίοδο του 2019 και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί θα πιάσουν μετά το 20 και το 21. Έχετε έτσι τέτοια ανάλογη εικόνα? Έχουμε εικόνα ότι ο κύριος Χατζηδάκης έχει δίκιο όταν λέει ότι με ταχύτερο ρυθμό έχουν καθαριστεί οι κύριες μόνο συντάξεις και έχει ξεμπερδέψει με το 20, το 19 και πίσω. Μένουν κάποιες εκκρεμότητες του 21 και βεβαίως αρκετές του 22. Άρα, σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ως προς τις κύριες συντάξεις, το έχει τρέξει παραπάνω. Σε σχέση όμως με τις επικουρικές και κυρίως την τραγωδία των επικουρικών χειρίας, όπως και τα εφάπαξ, η κατάσταση είναι διαδικασία αραμπά, όπως και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Πού τους δημιουργεί πρόβλημα? Υπάρχει έμφαση γιατί επειδή είναι σύνθετη η μαθηματική τύπη που μας δώσανε, που τους δώσανε οι δανειστές, αν δείτε μόνο το μαθηματικό τύπο για το εφάπαξ που είναι μια μισή σελίδα αριθμή στο νόμο του κυρίου Μπρούτσι, ακόμη και μεγάλες εταιρείες λογισμικού αδυνατούν να αποτυπώσουν το συνταξιοδοτικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν έδωσα μία προτεραιότητα με πίεση και των δανειστών στις κύριες συντάξεις, αλλά στις επικουρικές υστερούμε, στα εφάπαξ υστερούμε, στα μερίσματα των στρατιωτικών υστερούμε, στις διεθνείς συντάξεις που και αυτές είναι κύριες συντάξεις υστερούμε. Ποιες είναι οι διεθνείς συντάξεις? Ένας πατριώτης μας, ένας που δουλέψει στην Κρήτη 20 χρόνια,
έφυγε και 20 χρόνια στην Αυστραλία ή 10 χρόνια στη Γερμανία ή 5 χρόνια στο Βέλγιο. Όταν έχει κομμάτι Ελλάδας και κομμάτι άλλης χώρας, αυτό το λέμε διεθνή σύνταξη. Δηλαδή πρέπει 2 ή 3 εθνικοί ασφαλιστικοί οργανισμοί να τα βάλουν κάτω για να βγάλουν μία τελική σύνταξη. Εδώ δεν έχει προχωρήσει απολύτως τίποτε και έχουμε περιπτώσεις στην ΕΝΙΠΕΚ ανθρώπων που εδώ και 6 και 7 χρόνια και 5 χρόνια κύριες συντάξεις δεν έχουν πάρει επειδή έχουν και κάποιο κομμάτι στο εξωτερικό, κυρία Δουλγεράκη. Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα. Κρατάω όλες τις πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ. Καλά, όλα τα στοιχεία τα πήραμε, τα αποτυπώσαμε από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Βεβαίως οι κυβερνητικοί δύσκολα επικαλούνται αυτά τα στοιχεία γιατί δεν τους ευνοούν, αλλά οι ακροατές και οι δικοί σας και όλοι οι Μα είναι δικά τους στοιχεία, κύριε Μητρόπουλε. Πρέπει να μάθουν την αλήθεια. Μα είναι δικά τους στοιχεία είναι, δεν είναι δικά σας ή δικά μου. Όπως το είπε, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την τιμή σας. Ευχαριστώ. Καλά να είστε.